Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή του Λάνακα TV. Το θέμα μας σήμερα είναι η αυξημένη χρήση των πρωτεΐδων από ανήλικους και ενήλικους εν ώψη της γιορτής του Πάσχα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Κώστας Γεωργίου από τη Λάρνακα, ο οποίος υπήρξε θύμα έκρηξης πρωτείδας με αποτέλεσμα να χάσει 3 δάχτυλα και τη μισή του παλάμη. Γεια σου Κώστα μου, ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση για να μιλήσεις στο Λάρνακα Online. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το ατύχημά σου. Τι έγινε? Καταρχάς ήταν 1η Μαΐου 2005. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φτάσαμε να στήσουμε την καιρού μας. Έτσι, εγώ με την οικογένεια μου κάναμε το ίδιο πράγμα. Επισκεφθήκαμε τη θεία μου για να γιορτάσουμε. Γιορτάσαμε την Ανάσταση του γύρου μας και γύρω στις 2.30 με 3 παρατάρτο επιστρέψαμε στο σπίτι, όπου εκεί είπα τους γονείς μου εγώ να πάω να βρω τους φίλους μου. Πήγα, βρήκα τους φίλους μου και αρχίσαμε να λέμε τις ιστορίες μας, πώς πέρασε, πώς ήταν η μέρα μας. Κατά τη διάρκεια που συζητούσαμε, είπαμε να πάμε στο σχολείο, το σύνομα, γιατί εκεί γινόντουσαν λαμπρατσές και θέλαμε να δούμε πώς ήταν η επόμενη μέρα και έτσι πήγαμε. Όταν φτάσαμε εκεί, βρήκαμε 2 άλλα παιδιά, εκ του οποίου του ενός του ζήσα τηλέφωνο για να τηλεφωνήσω και αυτός έβγαλε μια ρωτιά από την τσέπη του. Του είπα εγώ πού τη βρήκες, του είπε αυτός σε ποιο μέρος τη βρήκε, του είπα εγώ ψήματα ότι είναι δική μου. Το παιδί ήταν γύρω στα 10-11 χρονών, εγώ ήμουν 13 και έτσι μου την έδωσε. Όταν την πήρα στα χέρια μου, άρχισα να την επεξεργάζομαι γιατί ήθελα να την βάλω για να, για να κάνει την έκρηξη. Στην αρχή πήγα να βάλω αστεράκι, αλλά δεν έμπαινε μέσα γιατί υπήρχε μια τρυπίτσα και έτσι πήρα μια σπόντα να την ανοίξω εν τρύπα. Όταν την χτύπησα στο έδαφος 3-4 φορές, σε κλάσμα δευτερόλεπτο σπιρτοκρότησε και έτσι κραήγε και από την έκρηξη με έριξε 3 μέτρα πίσω. Έκλεισα τα μάτια μου, αυτόματα ο εγκέφαλος μου γύρισε 360 στο χρόνο και νόμιζα ότι δεν πάγα τίποτα. Μόλις τα άνοιξα, λείπαν 3 δάχτυλα και μισή μου παλάμη. Οι φίλοι μου σοκαρισμένοι έτρεξαν να φέρουν βοήθεια. Βγήκαν κάποιοι άλλοι γείτονες πίσω από το σχολείο, με πήραν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας και από το νοσοκομείο μας πήγα απευθείας Λεμεσό. Όταν ήσουν στο νοσοκομείο, όταν συνειδητοποίησες τι είχε γίνει, ότι έχασε τα 3 δάχτυλα, ότι τραυματίστηκε τόσο σοβαρά, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες? Δηλαδή, έφταξες κάποιον, έφταξες τον εαυτό σου ή τι σκεφτόσουν? Εντάξει, την πρώτη μέρα δεν το είχα εκλάβει πολύ σωστά, γιατί νόμιζα εντάξει είναι μικρό τραύμα και θα περάσει. Αλλά όταν μίλησα με τον γιατρό μου, το οποίο τον έχω πολύ ψηλά, τον Δόκτωρ Αρχιβιάδη, Αρχιβιάδος από τη Λεμεσό, και μου εξήγησε τι είχε γίνει, συνειδητοποίησα και είπα στον εαυτό μου τι έκανα. Δηλαδή για έναν μπαμ στιγματίστηκα εγώ και οι γονείς μου και οι φίλοι μου. Πόσο καιρό σου πήρε, πόσες επεμβάσεις ή χειρουργία για να επουλωθεί η πύργη, για να... Έκανα γύρω στα 30 χειρουργία για να μπορέσει ο γιατρός να μου φτιάξει ένα χέρι, είναι όχι 100% αλλά περίπου 60-65% για να μπορώ να δουλεύω όσο πήγαινε πιο εύκολα. Δηλαδή να μπορώ να πιάσω ένα ποτήρι, να μπορώ να πιάσω το τηλέφωνο μου, να κάνω πράγματα που τα θεωρούμε εύκολα. Καθημερινά. Πώς άλλαξε η ζωή σου μετά το τραύμα, δηλαδή σε επαγγελματικό τομέα, στον περίγυρο σου? Σίγουρα η ζωή μου άλλαξε 100%. Για παράδειγμα, στις αρχές ήταν πολύ δύσκολο για μένα, δηλαδή να θέσω τα κοκοντόνια μου, δεν μπορούσα να είναι το πιο απλό. Ή ακόμα και σήμερα το πουκάμισο μου έχω πρόβλημα και ζητώ βοήθεια για να μου το κουμπώσουν. Σε θέμα δουλειά δεν έβρισκα πολλά δουλειά. Πήγα, έκανα αιτήσεις, interview, τα πάντα, αλλά λόγω του προβλήματος που είχα μου έλεγαν ότι δεν μπορείς εσύ να μας βοηθήσεις το 100%. Και έτσι με πρωτοβουλία του πατέρα μου έκανα μια μικρή επιχείρηση δική μου. Και αυτό ήταν το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισες, φαντάζομαι, το επαγγελματικό δηλαδή? Ναι, ήταν το πιο σοβαρό, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπορώ να δουλεύω, είμαι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ήταν δύσκολο για σένα να ξεκινήσεις μια καινούργια δουλειά δική σου, ας πούμε, και με το χέρι σου ή γενικά? Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν δύσκολες στην αρχή, αλλά όπως είπα και πριν, έκανα γύρω στα 30 χειρουργία.
Ο γιατρός με βοήθησε και ψυχολογικά και σωματικά και έτσι αυτή τη στιγμή είμαι εντάξει. Μπορώ να δουλεύω, ό,τι μπορώ κάνω βασικά. Ακόμα επισκέπτεσαι τον γιατρό, δηλαδή κάνεις ακόμα θεραπεία ή ακολουθείς κάποια βήματα που σου είπε ο γιατρός? Εντάξει, λόγω πολλών χειρουργικών εμβάσεων που έχω κάνει, έφτασα σε σημείο που εκουραστήκα. Ήταν κουραστικό για μένα γιατί πέρασα ένα μεγάλο κουβό. Αλλά κρατώ επαφές με τον γιατρό, μιλάμε, κάποτε τον επισκέπτομαι, κάποτε έρχεται λάδι να κάνει εκείνος. Έχουμε τις επαφές μας. Όταν είναι, όταν κολλείται η περίοδος για το Πάσχα, ας πούμε, και σου έρχεται στο μυαλό ξαναζωντανεύουν όλα αυτά που έζησες, φαντάζομαι, γιατί βλέπεις και όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούν τις κροτίδες, είναι οι λαμπρατζές που πάνε όλοι μικροί, μεγάλοι. Τι σκέφτεσαι, δηλαδή, πώς θα συμβούλευες αυτούς τους ανθρώπους να σταματήσουν να ασχολούνται με αυτό το συνήθειο που έχουν? Το θεωρούμε ως έθιμο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έθιμο. Κατάντησαν το Πάσχα μας δυστυχώς να είναι πόλεμος. Γιατί λέει ο ένας του άλλου θα κάνω την πιο μεγάλη, εμένα θα ακουστεί περισσότερο από εσένα και αρχίζουν και κάνουν ό,τι πιστεύουν ότι τα ξέρουν. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι κάνει. Και στις εργοστασιακές κροτιδιές δεν υπάρχουν ακόμα οδηγίες χρήσης που να τις χρησιμοποιήσουν. Η συμβουλή για μένα είναι να μείνουν όσο πιο γίνεται πιο μακριά, γιατί δεν αξίζει για να μπαμ, να στιγματιστούν αυτή η οικογένεια ή και κάποιον άλλον μπορεί να τραυματιστούν. Π.χ. μπορεί να ρίξω μια κροτίδα κάπου, να περάσω εγώ ή κάποιος άλλος αν επηρεάσει πίστα από εκεί, να εκραγεί για να του κάνει τραύμα. Και έτσι για να κλείσουμε για το τέλος, θέλω να μου πεις την προσωπική σου συμβουλή που θα έλεγες, ας πούμε, σε ένα μικρό παιδί που θα δεις να ασχολείται με τις κροτίδες. Η συμβουλή, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα το έλεγες? Η συμβουλή που δίνω σε μικρούς και άτομα της ηλικιάς μου και σε πιο μεγάλους, καταρχάς κρύβω το χέρι μου, μόλις τους δω να κρατούν κάτι. Πηγαίνω κοντά και τους λέω μια ιστορία ενός φίλου. Όταν αυτοί ακούνε και με προσέχουνε και μόλις του βγάζω το χέρι μου έξω και του λέω αυτός είναι ο φίλος μου, αμέσως σταματάνε. Ή π.χ. τους βάλω κάποιες δοκιμασίες, να δείσουν τα κορδόνια τους ή να κλείσουν τα μάτια τους και να περπατήσουν 10 μέτρα, αν πάνε ευθεία, αν βλέπουν πού πάνε. Και ελπίζω να κατανοούν αυτά που του λέω. Γιατί δεν αξίζει για να μπάω όπως είπα και πριν να στιγματιστούν για μια ζωή. Γιατί εγώ μια ζωή μου να στιγματιστούν για αυτό, για τον μπαμ που ήθελα να δείσω. Ευχαριστούμε για αυτό που μας είπες και συγχαρητήρια, μπράβο που αποφάσισες να μιλήσεις, γιατί ξέρω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάς. Συγχαρητήρια και συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Εγώ ευχαριστώ, καλή Ανάσταση σε όλους και μακριά από κροτίδες. Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε και σήμερα.